Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους κυρίους συναδέλφους για την ερώτηση αυτή και για την κριτική τους. Να ευχαριστήσω και την κυρία Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής για την παρουσία της. Δείχνει την σημασία που αποδίδει το Κίνημα Αλλαγής στον τομέα αυτό και νομίζω τώρα ότι μπορούμε να μπούμε στη συζήτηση. Κοιτάξτε, γίνεται εντοπισμός μια σειρά ζητημάτων που είναι πραγματικά. Εκείνο το οποίο θέλω να αντικρούσω είναι έναν ισχυρισμό. Μάλλον έναν ισχυρισμό ο οποίος έχει δύο παραλλαγές. Δεν έχει γίνει τίποτα και τίποτα δεν άλλαξε και υπάρξει ανυπαρξία πολιτικής. Επειδή μας παρακολουθούν και ξέρουν οι αγρότες τι είναι αυτό το οποίο έχει γίνει και τι είναι αυτό που έχει γίνει μέσα σε αυτό το εξάμεινο. Θέλω τώρα να σας απευθύνω μερικά ρητορικά ερωτήματα για να σκεφτείτε. Και θεωρώ ότι δεν έχετε και λόγο να κάνετε αυτόν τον ισχυρισμό, γιατί πρώτον καταρρύπτεται πάρα πολύ εύκολα και δεύτερον ακυρώνει αυτό το οποίο θα μπορούσε να είναι πράγματι μια δημιουργική τοποθέτηση για τη συζήτησή μας. Δεν έχει γίνει τίποτε και τίποτε δεν άλλαξε. Σε 6 μήνες η φορολογία δεν άλλαξε. Δεν έχουν μειωθεί οι φόροι. Δεν έχει μειωθεί η φορολογία του εισοδήματος του αγροτικού. Δεν έχει μειωθεί ο ένφια. Δεν έχει μειωθεί η φορολογία στις ομάδες παραγωγών. Άρα γιατί δεν άλλαξε τίποτε στη φορολογία. Γιατί λέτε ότι παραμένουν εγκλωβισμένοι οι αγρότες στους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές. Πώς παραμένουν όταν έχουν δει τις μειώσεις. Και όταν έχουμε εξαγγείλει περαιτέρω μειώσεις. Έχουμε εξαγγείλει για το χρόνο αυτό και τη μείωση περαιτέρω του ένφια. Έχουμε εξαγγείλει και τη μείωση της έκτακτης εισφοράς. Γιατί το λέτε αυτό. Δεύτερο, δεν έχει αλλάξει τίποτε σε επίπεδο ασφαλιστικών εισφορών. Δεν παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο που κάνει ακριβώς αυτό που λέτε. Αποσυνδέει τις ασφαλιστικές εισφορές από το εισόδημα και από το χρόνο. Έχει σηκωθεί το νομοσχέδιο αυτό στη διαβούλευση. Πώς ξαφνικά δεν έγινε τίποτε και παραμένει συνδεδεμένο. Επόμενο. Δεν έχει γίνει τίποτε μέσα αυτό το πρώτο εφτάμηνο για την οργάνωση της παραγωγής. Στο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 4,5 χρόνια προκειμένου να βγάλει μια υπουργική απόφαση για τις διεπαγγελματικές. Την έβγαλε 10 μέρες πρώτων εκλογών. Έχουμε νομοθετήσει, έχω ήδη νομοθετήσει καινούριο θεσμικό πλαίσιο για τις διεπαγγελματικές. Έβγαλα την εξουσιοδοτική υπουργική απόφαση. Και μετά από δεκάδες, μετά από πολλά χρόνια, να μην πω δεκάδες, αλλά πολλά χρόνια, έγινε συμφωνία για τη διεπαγγελματική της φέτας. Δεν έχει γίνει τίποτε και δεν άλλαξε τίποτε. Δεν παρουσιάσαμε, παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ την άποψή του για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς σε νόμο του 16, 1,5-2 χρόνια μετά την εκλογή του. Και έχουμε παρουσιάσει, τελειώσει τη διαβούλευση, και θα έρθει την επόμενη εβδομάδα, μένει ένα θέμα που συζητάμε με το Υπουργείο Οικονομικών, ένα ειδικό θέμα, για το οποίο πρέπει να τελειώσουμε με το Υπουργείο Οικονομικών. Λοιπόν, και παρουσιάζουμε, θα φέρουμε για το νόμο μας μέσα στο εξάμηνο. Δεν άλλαξε τίποτε. Λέτε, δεν έχετε κάνει τίποτε για τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Τίποτα δεν έχουμε κάνει για τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Τίποτα δεν έχει γίνει για την ενίσχυση τη χρηματοδοτική των αγροτών. Και αυτά. Τα εκατομμύρια, τα 80 που δεσμεύσαν το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, έχουμε ολοκληρώσει τις συμφωνίες, έχουν υπογραφεί, έχουν μεταφερθεί τα ποσά στις τράπεζες. Έχει γίνει και υπογραφεί η διακήρυξη των τραπεζών. Έχουν απαντήσει οι τράπεζες. Αυτό είναι τίποτε. Όταν θα έχουν χρηματοδοτικό εργαλείο στα χέρια τους, έτοιμο οι αγρότες, έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή σε αυτό το σχήμα. Ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εγώ έλεγα να μπουν καμιά δυο συστημικές, να μπει και καμιά συνεταιριστική. Οι 4 συστημικές, η Τράπεζα Αττικής, 4 συνεταιριστικές. Για να δώσουν φτηνά δάνεια στους αγρότες με την εγγύηση των χρημάτων του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης. Φτηνά, μακροχρόνια ορίμανσης και με μειωμένες εγγύησεις. Τίποτε δεν άλλαξε. Τίποτε δεν άλλαξε. Δεν άλλαξε τίποτε, μου λέτε, για τα σχέδια βελτίωσης. Δεν άλλαξε τίποτα στα σχέδια βελτίωσης. Κολλημένα 1,5 χρόνο, απελπισμένη η παραγωγή, απελπισμένη η έμπορη. Δεν άλλαξε τίποτε όταν τα ξεκολλήσαμε στο εφτάμηνο,
Δώσαμε νομική λύση στο 7μηνο. Ολοκληρώσαμε τις αξιολογήσεις στις περισσότερες περιφέρειες στο 6μηνο. Και στην Αγκρότικα γίνανε αγροτικές πράξεις με βάση τα σχέδια βελτίωσης. Δεν άλλαξε τίποτε. Άρα λοιπόν, με συγχωρείτε πολύ. Εδώ, εγώ θεωρώ ότι η κριτική σας... Α, το κόστος ενέργειας. Στο κόστος ενέργειας δεν κάναμε τίποτε. Δεν φέραμε τη διάταξη για την ηλεκτρική ενέργεια. Για το net metering που πήγαμε το 25% στο 75%. Ώστε η απόσβεση ουσιαστικά της επένδυσης που κάνουν οι παραγωγοί να καταλήγει από εκεί που χρειαζόταν 15 χρόνια να την έχουμε κατεβάσει στα 2. Και σε αυτό δεν αλλάξαμε τίποτε. Ουσιαστικά μηδενίζουμε τώρα το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν άλλαξε τίποτε. Άρα λοιπόν, και ακούω παραδείγματος χάρη για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης κριτική. Αλλά πρέπει να βρίσκετε τομείς να κάνετε κριτική που να πατάει. Γιατί τώρα αυτά, σας λέω, σας αφήνουν θεαματικά εκτεθειμένους στην κριτική σας. Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Ενεργοποίησή του. 98%. Εντάξεις έργων. 88%. Νομικές δεσμεύσεις. 78%. Απορρόφηση κοινοτικών πόρων. 46,68%. Όλο το υπόλοιπο ΕΣΠΑ στο 30%. Απορρόφηση πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεν κάναμε τίποτε. Τίποτα δεν έχουμε κάνει. Τώρα, εγώ καταλαβαίνω ότι η αντιπολίτευση πρέπει να κάνει αντιπολίτευση. Έχω μεγάλο σεβασμό σε αυτή την ανάγκη. Αλλά πρέπει να βρίσκει τον κατάλληλο χώρο. Τον κατάλληλο χώρο. Ακούω κριτική, παραδείγματος χάρη, για την τιμή του ελαιολάδου. Ερώτηση πρώτη και απλή. Εάν φταίει η τιμή, η κυβέρνηση για την τιμή του ελαιολάδου, τότε προφανώς πρέπει να της δώσετε τα εύσημα για την τιμή στο μανταρίνι, στο πορτοκάλι, στο ακτινίδιο και άλλων προϊόντων που έχουν υψηλή τιμή. Δεν γίνεται να φταίμε για το ελαιόλαδο που πάει άσχημα, αλλά για τα υπόλοιπα που πάνε καλά να μην φταίμε. Ή και τα δύο ή κανένα. Η σωστή απάντηση, κανένα. Κανένα. Τι κάνουμε. Σωστό. Πάμε στο τι κάνουμε. Για το λάδι. Ο κύριος συνάδελφος που μίλησε τελευταία είπε το εξής. Είχαμε μειωμένη παραγωγή, έχουμε αυξημένες τιμές. Στην πραγματικότητα στο ελαιόλαδο έχει συμβεί ακριβώς το αντίστροφο. Έχουμε αυξημένη παραγωγή στην Ισπανία. Έχουμε αυξημένη παραγωγή στην Τινησία. Έχουμε επιβολή δασμών στην Ισπανία. Και στην πραγματικότητα έχουμε διοχέτευση του ισπανικού ελαιολάδου σε σκοτωμένες τιμές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό δημιουργεί πράγματι την πολύ χαμηλή τιμή του ελαιολάδου. Το λέω με απόλυτη κατανόηση στο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί μας. Τι κάνει η Ισπανία. Εγώ έκανα συνάντηση γι' αυτό με τον Ισπανό ομολογό μου. Αυτό το δεν κάνουμε τίποτα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να φύγει από τον πολιτικό λόγο και να πούμε στο τι είναι εκείνο που κάνουμε και τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κάνουμε πολλά. Και οι παραγωγοί το ξέρουν. Και να σας πω κάτι. Τι λέτε, γιατί δεν γίνανε καθόλου κινητοποιήσεις φέτος. Τι έγινε φέτος και δεν είχαμε κινητοποιήσεις. Δεν είχαμε καμία κινητοποίηση, ελάχιστες κινητοποίησεις, οι οποίες προσδιορίζονται ουσιαστικά από ανθρώπους οι οποίοι πρόσκειται στο ΚΚΕ και αντιπροσωπεύουν μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία για το τι θέλουν για την αγροτική παραγωγή. Όλοι οι υπόλοιποι γιατί δεν κινητοποιήθηκαν. Δεν κινητοποιήθηκαν γιατί βλέπουν την προσπάθεια. Βλέπουν την προσπάθεια, τη μεθοδική προσπάθεια σε όλα τα μέτωπα. Έρχομαι στο ελαιόλαδο. Συναντήθηκα με τον Ισπανό ομολογό. Συναντήθηκα για να προσπαθήσουμε να δούμε και να ανοιχνεύσουμε λύσεις. Κάνανε ένα μέτρο. Ένα μέτρο έχουμε στα χέρια μας. Δεν κάνει. Εγώ θέλω, καταλαβαίνω και την πίεση που δέχεστε από τους παραγωγούς. Την καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω την αγωνία τους. Καταλαβαίνω ότι τη μεταφέρετε. Δεν σας κακίζω γι' αυτό. Σας επαινώ γι' αυτό. Όμως τώρα εδώ πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό. Πρέπει να εξηγήσουμε κιόλας. Και πρέπει να εξηγήσουμε ειλικρινά. Όχι αντιπολιτευόμενη στήρα, αλλά δημιουργικά. Και να λειτουργήσουν οι βουλευτές, όλοι οι βουλευτές, εξηγητικά απέναντι σε αυτό. Διότι τι έχουμε στα χέρια μας να κάνουμε. Έχουμε στα χέρια μας γενικές πολιτικές. Ποιες είναι οι γενικές πολιτικές? Πολιτική προώθηση του ελαιολάδου. Πολιτική προώθηση τυποποίησης. Πολιτική προώθηση της ενίσχυσης των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. Αυτές γίνονται. Υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια που κάνουν. Θα τις κάνουμε περισσότερο. Αλλά αυτό. Άκουσα μία ερώτηση.
Μα γιατί πουλάνε στους Ιταλούς χύμα και δεν πουλάνε τυποποιημένοι? Ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Στρατάκος, έχει μακροτά την εμπειρία στα ζητήματα αυτά. Γιατί υπήρξε επικεφαλής ενός από τους μεγάλους ελεουργικούς συνεταιρισμούς του τόπου μας, στη Λακωνία. Του έκανα αυτή την ερώτηση. Γιατί πουλάτε, ρε παιδάκι μου, εκεί πέρα? Γιατί πουλάτε στον Ιταλό έμπορο και δεν πουλάτε στον Έλληνα τυποποιητή? Η απάντηση είναι εύκολη, είναι απλή. Είναι λογική. Γιατί μας δίνουν καλύτερες τιμές. Και γιατί δίνουν καλύτερες τιμές οι Ιταλοί από τους Έλληνες? Φώναξα τους Έλληνες τυποποιητές. Γιατί δίνουν καλύτερες τιμές, ρε παιδιά, οι Ιταλοί από εσάς? Γιατί δεν δίνουμε εμείς καλύτερες τιμές? Απάντηση. Απλή. Γιατί εμείς δεν έχουμε πρόσβαση στο εμπορικό δίκτυο. Γιατί δεν έχουμε την εμπορική δυνατότητα που έχουν οι προωθημένες αλυσίδες εμπορικά των Ισπανών και των Ιταλών. Επόμενη ερώτηση. Και γιατί να μην έχουμε? Να έχουμε κι εμείς. Να το διεκδικήσουμε και να αποκτήσουμε. Μάλιστα. Έχουμε τις απαραίτητες ποσότητες για να μπει στις μεγάλες εμπορικές αλυσίδες που διακινούν το ελαιόλαδο στην Ευρώπη και το φτάνουν στην αγορά? Η απάντηση είναι δεν έχουμε τις ποσότητες. Και μετά ρώτησα εγώ αφελής. Δεν πειράζει, δεν έχουμε όλες τις ποσότητες. Γιατί δεν παίρνετε την ποσότητα που έχουμε, να πουλήσετε την ποσότητα που έχουμε και μετά τελείωσε. Να πουλήσετε τα άλλα. Δεν πάει έτσι. Γιατί εδώ ακριβώς η υψηλή ποιότητα και η τυποποίηση του ελαιολάδου στην πραγματικότητα θα οδηγήσει τον καταναλωτή του σούπερ μάρκετ να το ξαναζητήσει. Όταν το ξαναζητήσει και δεν θα το βρίσκει, τότε αυτό αποτελεί πρόβλημα εμπορικό για την υπεραγορά, για το σούπερ μάρκετ. Δεν μπαίνει λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία. Μας χαράσει αυτό στρατηγική για το ελαιόλαδό μας? Βέβαια. Ποια είναι η στρατηγική που χαράσει? Υψηλές ποιότητες, αυξημένη τυποποίηση και να απευθυνθούμε σε αγορές οι οποίες είναι μικρότερες και είναι διατεθειμένες να πληρώσουν ακριβότερα. Αυτή είναι η στρατηγική για το ελαιόλαδο. Αλλά αν με ρωτήσετε κάτι, ναι, εντάξει, ωραία είναι αυτά. Αυτά είναι πιο στρατηγικά, είναι ευρύτερα. Ο άνθρωπος σήμερα δεν έβγαλε την παραγωγή του. Τι είναι εκείνο που μπορούμε να κάνουμε? Τότε ένα μέτρο έχουμε στην πραγματικότητα στη διάθεσή μας. Αυτό συζήταγα με τον Ισπανό ομολόγο. Την αποθεματοποίηση. Την έκανε η αποθεματοποίηση, είναι ένα μέτρο, γιατί ενδεχομένως δεν το ξέρουν αυτοί που δεν μας παρακολουθούν. Παίρνεις μία άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου το πιο χαμηλής ποιότητας ελαιόλαδο να αποτραβηχτεί από την αγορά, να δημιουργήσεις μία τεχνητή έλλειψη, ενισχύεις με ένα μικρό ποσό για αυτή την αποθεματοποίηση τον παραγωγό, δημιουργείς τεχνητή έλλειψη στην αγορά και αυτή η τεχνητή έλλειψη οδηγεί σε κάποια αύξηση τιμής. Αυτή είναι η γενική φιλοσοφία. Αυτό για να δουλέψει εξαρτάται από τις ποσότητες. Και εξαρτάται και από την επιθυμία του ίδιου του αποθεματοποιούντος παραγωγού, εάν θέλει να το κάνει το μέτρο αυτό. Το εξετάζουμε αυτό το μέτρο. Εμείς είμαστε έτοιμοι να το εφαρμόσουμε αυτό το μέτρο. Αλλά θέλω να είμαστε και προσγειωμένοι ως προς τα αποτελέσματα. Γιατί ξαναλέω, αυτό σημαίνει πολύ μεγάλες ποσότητες προκειμένου να μπορέσει αυτό πράγματι να δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο αντίκτυπο στην αγορά. Άρα, παρακολουθούμε το πρόβλημα, κατανοούμε το ζήτημα, παρά τα αυτά να ξέρουμε και να λέμε στους ανθρώπους ότι οι δυνατότητες που έχουμε για την παρέμβαση σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα είναι συγκεκριμένες. Δεν λέω για το στρατηγικό, δεν λέω για το ευρύτερο, δεν λέω για αυτό που πρέπει να αποτελέσει πράγματι στόχο να αλλάξει. Ελπίζω να μην μένθεστε αυτή την κυβέρνηση, γιατί μέσα 6 μήνες δεν έχει αλλάξει το στρατηγικό αποτέλεσμα για το ότι έχει γίνει πάρα πολλά χρόνια πριν στο ελαιόλαδο. Άρα λοιπόν, τα πρακτικά ζητήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Σας απάντησα γι' αυτό. Και οφείλω να πω ότι αυτή η εικόνα, όπως επίσης το γεγονός ότι μέσα αυτό το 7μηνο φέραμε σημαντικές εμπορικές συμφωνίες. Τελείωσε ο κρόκος Κοζάνης. Έγινε εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας. Αυτές οι συμφωνίες, οι οποίες ανοίγουν αγορές, να πω κάτι. Τεράστια επιτυχία μιας και μιλάμε για το ελαιόλαδο, η αποφυγή της επιβολής δασμών στο ελαιόλαδο. Επευλήθη στην Ισπανία, δεν επευλήθη στο ελληνικό ελαιόλαδο. Δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα. Ναι, αλλά το συγκριτικό πλεονέκτημα η κυβέρνηση το εξασφάλισε.
Τώρα πρέπει να πάνε οι τυποποιητές και έμποροι να το αξιοποιήσουν. Δεν θα πάει η κυβέρνηση να πουλήσει ελαιόλαδο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οφείλει ο εφοδιαστικός κλάδος να κάνει τη δουλειά του. Δίνουμε συγκριτικό πλεονέκτημα 25%. Δεν μπορεί να μπει το ισπανικό λάδι. Ωραία. Ας πάνε οι δικοί μας να πουλήσουν. Έχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα που εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός προσωπικά με ενεργείες του. Τι άλλο να κάνουμε. Περίμενε. Πάμε τώρα. Σας μίλησα, όπως είπα, βάλατε πολύ το ζήτημα του ΕΛΓΑ. Για να μιλήσουμε ειλικρινά για τον ΕΛΓΑ και να μιλήσουμε και με αριθμούς. Και θέλω να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας. Σας άκουσα όλους να παραπονείστε για το θέμα του κανονισμού. Μαζί σας. Σας άκουσα όλους, εγώ να προσθέσω και άλλα παράπονα. Καθυστερήσεις. Δεν δίδονται προκαταβολές ή δίδονται περιορισμένα, έπρεπε να δίδονται περισσότερο. Εσωτερικό συσχετισμό. Δηλαδή, πόσα χρήματα πληρώνει η μία παραγωγή, πόσα χρήματα πληρώνει η άλλη σε σχέση με το ποσό το οποίο παίρνει. Μπορώ να προσθέσω κριτικά ζητήματα για τον ΕΛΓΑ. Να προσθέσω όμως και κάτι άλλο που πρέπει να μας απασχολήσει. Και μιλώ σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν χειριστεί ζητήματα τέτοια και επομένως ξέρουν για ποιο πράγμα μιλάω και ξέρουν για τη δυσκολία και δεν έχουν άγνοια κινδύνου όπως μπορεί κάποτε να είχαν κάποιοι άλλοι. 170 εκατομμύρια ευρώ τα έσοδα του ΕΛΓΑ. Αυτά είναι. Καμιά 15, 18 εκατομμύρια κόστος μισθοδοσίας. Μάλιστα. 12 εκατομμύρια κατά νόμων πρόβλεψη για αποθεματικό. Πόσα μείνανε 170 μείον 18 μείον 12? 140 εκατομμύρια. Ο ΕΛΓΑ είναι στα ίσια του όταν πληρώνει 140 εκατομμύρια ζημιές. Πόσα πληρώνει ο ΕΛΓΑ τα 2-3 τελευταία χρόνια? Πάνω από 200. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? 60 με 70 εκατομμύρια μέσα κάθε χρόνο. Πώς τα πληρώνει? Τρώει αποθεματικό. Πόσο καιρό θα τρώει αποθεματικό, αν συνεχίσουμε έτσι? Λέτε λοιπόν για διεύρυνση του κανονισμού. Να το κάνω τώρα? Πόσο υπεύθυνος θα ήμουν? Διεύρυνση της κάλυψης ζημιών στον κανονισμό σημαίνει, γιατί το είπε ο συνάδελφος, επιτιμητικά, σημαίνει τι? Σημαίνει πρόσθετες καλύψεις. Άρα μεγαλώνω το έλλειμμα που έχει. Δεν είναι στόχος να καλύψουμε περαιτέρω ζημίες? Ναι. Αλλά αυτό πώς θα το κάνουμε? Για να κάτσουμε να συνεννοηθούμε τώρα. Για να κάνουμε λογαριασμούς εδώ, σε αυτή την αίθουσα. Γιατί άκουσα, δεν θέλετε να εξετάσουμε το ζήτημα της ιδιωτικής ασφάλισης. Εγώ δεν θα σας πω ότι προεκλογικά το είπαμε, που το είπαμε. Δεν θα σας πω ότι έχουμε πάρει εντολή για να το κάνουμε, που έχουμε πάρει. Δεν θα σας πω ότι εκτελούμε την εντολή του ελληνικού λαού συζητώντας για την ιδιωτική ασφάλιση, που αυτό συμβαίνει. Δεν θα σας πω τίποτα από αυτά. Θα σας πω, εξηγήστε μου πόθεν. Γιατί πρέπει να το λύσουμε αυτό. Πρέπει να βρούμε 70 εκατομμύρια για να καλύψουμε αυτό το έλλειμμα που φτιάχνει ο ΕΛΓΑ κάθε χρόνο. Να κλωτσίσω τον Τενεκεδάκη και να λέω στον κόσμο ότι φτιάχνω αλλολογιστική μελέτη όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ 4,5 χρόνια. Δεν τα κάνω εγώ αυτά. Θα αντιμετωπίσουμε το θέμα και θα το λύσουμε. Ούτε θα πάω στην εύκολη λύση. Εύκολη λύση δεν θα ήταν για μένα στο επίπεδο να κάνω έτσι μανατζεριλίκι, να πω με συγχωρείτε, αυξάνω την εισφορά του ΕΛΓΑ. Πόσο μου είναι τώρα? 4 ακόμη μισοσταθμική. Πολύ ωραία, την ανεβάζω. Πόσο μου λείπουν στα 170, μου λείπουν 70, την αναβάζω, ξέρω εγώ, κατά 25%. Το 4 το κάνω 5, το κάνω 5 ακόμα κάτι. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Δεν χρειαζόταν να κάνω τίποτε. Έχω φτιάξει όμως ήδη την επιτροπή, η οποία έχει αρχίσει και μελετάει όλες τις καλές διεθνείς πρακτικές, όλες τις δυνατότητες που εφαρμόζονται σε όλα τα ασφαλιστικά συστήματα. Μελετάει τα οικονομικά στοιχεία του ΕΛΓΑ και συζητά και ετοιμάζει και τις δυνατότητες που έχει να δούμε συμπληρωματικά η ιδιωτική ασφάλιση με τον ΕΛΓΑ τι ρόλο μπορεί να παίξει. Και θα έρθω να σας παρουσιάσω, έχω πει, έχω δεσμευτεί ότι θα είναι ο Ιούνιος του 20 αυτός, έχω πει όμως ότι ενδεχομένως η παρουσίαση να μπορεί να γίνει και νωρίτερα, η ημερομηνία καταληκτική για να μου φέρει αυτά τα στοιχεία και να αρχίσει μια συνθετική συζήτηση η Επιτροπή είναι ο Μάρτιος του 20, θα σας το παρουσιάσω συνολικά. Αλλά δεν μπορώ εγώ να πηγαίνω στη λογική ότι θα προσθέτω ζημίες την ώρα που ουσιαστικά ο ΕΛΓΑ βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Και ελπίζω να μην μου το προτείνετε.
Γιατί θα ήταν εξαιρετικά ανεύθυνο. Άρα λοιπόν και σε αυτό το ζήτημα δουλεύουμε συγκεκριμένα, μεθοδικά, προκειμένου να φτάσουμε σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Τώρα, άκουσα επίσης το οποίο, κάτι το οποίο ενδιαφέρει, αν και δεν κατάλαβα. Α, για τις σταυλικές εγκαταστάσεις κάποιος είπε. Η δέσμευσή μας είναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σχέδιο επεξεργασμένο, το οποίο ουσιαστικά οδηγεί στην απλοποίηση της αδειοδότησης των σταυλικών εγκαταστάσεων. Το σχέδιο αυτό έχει τελειώσει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Βρίσκεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο είναι ουσιαστικά και ο φορέας που συγκεντρώνει τις αδειοδοτήσεις. Θεωρώ ότι θα έχουμε, η προσπάθειά μου είναι, έχω δεσμευτεί ότι αυτό θα έχει τελειώσει μέχρι τον Ιούνιο του 20. Νομίζω ότι θα το φέρω νωρίτερα, θα επισπευθεί η διαδικασία και επομένως θα έχουμε μια διευθέτηση νωρίτερα του θέματος των σταυλικών εγκαταστάσεων, ίσως το πρώτο τρίμηνο ή λίγο μετά το πρώτο τρίμηνο του 2020. Τώρα, άλλα θέματα τα οποία έχετε θέσει, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν έχω, βλέπω έχω υπερβεί το χρόνο μου, άρα να το κλείσω ως εξής. Ελληνοποίησης. Δεν πρέπει να λέτε σε αυτόν τον υπουργό για αυτό το θέμα. Πρέπει να βρείτε άλλον υπουργό να τα πείτε αυτά. Γιατί τώρα. Να βρείτε έναν άλλον. Αλλά σε μένα αυτό δεν πρέπει να το λέτε. Να πω γιατί. Καλά κάνετε και το λέτε, όπως καταλαβαίνετε αστείευομαι, αλλά... Να πω γιατί. Το έχω ξαναπεί σε αυτήν την αίθουσα. Όταν σήμερα ουσιαστικά θεωρούμε υπεύθυνος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, άρθρο του Πολίτικο αναφέρεται σε αυτό, για την άνοδο του γαστριμαργικού εθνικισμού, αυτό ήταν το άρθρο του Πολίτικου, The Rise of Gastronationalism, και αναφέρεται στις προσπάθειες που κάνω στο Συμβούλιο Υπουργών για να επιτύχω τι. Για να επιτύχω δύο πράγματα. Δεν σας μίλησα καθόλου για την ΚΑΠ, το κρατάω για τη δευτερολογία. Εκτός και αν έχω χρόνο να μιλήσω για την ΚΑΠ. Δεν έχετε χρόνο. Δεν έχω χρόνο, αλλά τελειώνω. Λοιπόν. Ναι, δεν ξέρω, ο κύριος Πρόεδρος ότι... Μετά. Λοιπόν. Γιατί μου απεδόθη αυτός ο χαρακτηρισμός. Διότι στο Συμβούλιο Υπουργών ζήτησα να υπάρχει επί των τροφίμων υποχρεωτική αναγραφή ενδείξεως όχι μόνο της χώρας στην οποία παρασκευάστηκε το προϊόν, αλλά και των συστατικών που χρησιμοποιήθηκαν για να παρασκευαστεί το προϊόν, προκειμένου να έχει ο καταναλωτής γνώση του τι είναι αυτό το οποίο τρώει. Και δεύτερο, επειδή αναφερθεί κατέ σε ζητήματα που αφορούν αθέμητες εμπορικές πρακτικές στο γάλα, εγώ θα πω και όχι μόνο, προσέχω δε την λέξη που χρησιμοποιώ εγώ, δεν είπα εναρμονισμένες. Το εναρμονισμένες είναι πιο δύσκολη συζήτηση, παραπέμπει στο δίκαιο του ανταγωνισμού. Προτού την πει σε αυτή την κουβέντα, θέλει περισσότερη θεμελίωση και τεκμηρίωση. Μίλησα όμως για αθέμητες εμπορικές πρακτικές που αφορούν γεωργικά προϊόντα. Έχει υπάρξει μια σχετική οδηγία, η οποία έχει προθεσμία ενσωματώσεως τον Μάιο του 2021. Έχω δώσει εντολή και ετοιμάζεται στο νόμο παρασκευαστικό μας να ενσωματώσουμε αυτή την οδηγία μέχρι τον Ιούνιο του 2020. Μέσα σε αυτή την οδηγία μέρος της είναι το ζήτημα των λεγόμενων ανοιχτών τιμών. Σταματώ εδώ λέγοντας ότι αυτό το πρώτο επτάμηνο αντικειμενικά έχουν γίνει πολλά πράγματα. Αντικειμενικά είναι ενταγμένα σε μια συγκεκριμένη, πολύ οργανωμένη στρατηγική και βεβαίως μένουν να γίνουν ακόμα περισσότερα, τα οποία μεθοδικά, για τα οποία μεθοδικά εργαζόμαστε και για τα οποία επιτυγχάνουμε βήμα-βήμα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Να ξεκινήσω με μία παράκληση, έτσι, διαμεσολαβήσεως προς τον κύριο Αποστόλου. Ο κύριος Τσίπρας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Λακωνία. Και στη Λακωνία έχει, όπως ξέρετε, ελαιοπαραγωγούς. Και προφανώς του έθεσαν το ζήτημα της τιμής του ελαιολάδου. Υποθέτω, δηλαδή, ότι του είπαν ότι κάτι πρέπει να πει για το ελαιόλαδο. Και τι είπε ο κύριος Τσίπρας για το ελαιόλαδο?
Τι έχει κάνει, λέει ο κύριος Βορύδης, διότι ο κύριος Αραχοβίτης είχε εξασφαλίσει μερικά εκατομμύρια για τους ελαιοπαραγωγούς της Λακωνίας. Τι απέγιναν αυτά τα εκατομμύρια? Κύριε Αποστόλου, είχατε εξασφαλίσει κάτι εκατομμύρια για τους ελαιοπαραγωγούς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Είχατε? Είχατε ή δεν είχατε? Τι να τελειώσω, εδώ είναι μια ωραία ερώτηση, ευθύ η απάντηση, ναι είχαμε, όχι δεν είχαμε. Ωραία. Ο κύριος Αποστόλης αυτή την εύκολη ερώτηση, στην οποία προφανώς κάποιος έδωσε τον αρχηγό του να πει για τα εκατομμύρια που εξασφάλισε ο Αραχοβίτης, δεν θέλει να μας απαντήσει. Επειδή όμως εγώ ξαναλέω, ξέρετε πόσο καλός άνθρωπος είμαι και πόσο ήπιος και πόσο χαλαρά θέλω να είναι όλα και να είμαστε άνετοι. Θα δώσω στη δημοσιότητα και την επιστολή Αραχοβίτη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο περίφημος φάκελος. Είχαν φτιάξει φάκελο. Φάκελο. Είναι μια δισέλιδη επιστολή που εξιστορεί τα προβλήματα του ελαιολάδου. Αυτός είναι ο φάκελος. Εμείς, για να καταλάβετε, για να τεκμηριώσουμε τις αντίστοιχες νομικές προϋποθέσεις του σχετικού άρθρου του κανονισμού, έχουμε κάνει ειδική επιστημονική επιτροπή με επικεφαλής τον βασικό ειδικό γνώστη στα θέματα ελαιολάδου καθηγητή, τον κύριο Αυγουλά. Για να δούμε αν με αυτή την τεκμηρίωση, το τονίζω, προσπαθούμε να θεμελιώσουμε επιχείρημα. Γιατί αυτό έχει πολλά ζητήματα. Το πιο ωραίο όμως είναι ότι μετά την επιστολή ο κύριος Αραχοβίτης έλαβε απάντηση επί της επιστολής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία τι του λέει? Ούτε λέγονται πολύ. Μα δεν ξέρετε ότι έχετε μια σειρά, και μνημονεύει τώρα εκεί ο κύριος Χόγκαν, μια σειρά από εργαλεία, όλα του προϋπολογισμού, κανένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να είμαστε συνεννοημένοι, για να κάνετε ό,τι νομίζετε από αυτόν. Και του λέω όμως και το καλύτερο. Μα είχατε τη δυνατότητα να προβλέψετε στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης να έχετε μέτρο προκειμένου να αντιμετωπίζετε τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Ερώτηση. Το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης είχε μέτρο? Βεβαίως και είχε μέτρο. Τι κάνατε, κύριε Αποστόλου, και δεν λέτε στον κύριο Τσίπρα? Το βγάλατε το μέτρο. Το βγάλατε το μέτρο από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Ωραία. Όλα αυτά τα κάνατε. Στον κύριο Τσίπρα, τι του λέτε να λέει ιστορίες και να εκτίθεται με αυτόν τον τρόπο? Τα εκατομμύρια, λέει, που έχουν περισσέψει. Πήρατε, κύριε Στρατάκο, και εσείς κάτι από τα εκατομμύρια του κύριου Τσίπρα. Φαντάζομαι στο συνεταιρισμό θα τα έχετε καβατζώσει. Τώρα είναι τα λεφτά του Τσίπρα, έτσι, και του Αραχοβίτη αυτά που βγάλανε για τους ελαιοπαραγωγούς της Λακωνίας. Έχω πει να με προκαλείτε, γιατί θα απαντάω στα ερωτήματα, ότι θα δίνω τα όσα λεφτά έδωσε ο Τσίπρας στους ελαιοπαραγωγούς της Λακωνίας και της Μεσσηνίας, τόσα θα δώσω κι εγώ ακριβώς. Να μην τη δώσω αυτή την απάντηση, γιατί αυτά είναι μηδέν. Άρα λοιπόν προσπαθούμε με μια συγκροτημένη διαδικασία να δούμε τι μπορούμε να θεμελιώσουμε σε μια δύσκολη και απαιτητική ευρωπαϊκή διαδικασία με εξαιρετικά αμφίβολο αποτέλεσμα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά όχι όμως και ψέματα. Να ακούμε ψέματα γιατί πιέζεται ο κύριος Τσίπρας απέναντι στους αλληλοπαραγωγούς. Και έρχομαι τώρα στα υπόλοιπα. Στο κοινάλ πρέπει να καταλήξετε πάντως και σε μερικά εσωτερικώς. Πρώτον, τι θα κάνετε με τον Αχελό? Εμείς είπαμε. Είδα τώρα ότι λίγο το σκέφτεστε. Άρα θα ζυμωθείτε με το θέμα του Αχελόου για να καταλήξουμε στο τι θα γίνει. Λέω, διαισθάνθηκα μια ελαφρά διάσταση απόψεων. Έτσι, μια διέστησή μου, λέω. Δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι και ακριβής. Όπως επίσης είναι διέστησή μου. Καλώς. Εσφαλμένη. Καλώς. Και δεύτερον, να καταλήξετε και τι θέλετε στο στάδιο σταυλικό να καταστάσω. Γιατί σηκώνεται ο Σκανδαλίδης και μου λέει παρατάσεις, είναι αυτό το κακό με τις παρατάσεις. Σηκώνεται ο βασικός συζητητής επί της επερωτήσεως και λέει τι θα γίνει, δεν θα δώσετε καμιά παράταση? Να το λήξουμε κι αυτό. Α, θα πάρουμε μια παράταση, εντάξει. Άρα λοιπόν χαίρομαι γιατί σας διευκολύνω να καταλήγετε σε θέση. Η κοινοβουλευτική ζήμωση οδηγεί σε σύγκληση των απόψεών σας εσωτερικώς. Έρχομαι στο θέμα της ΚΑΠ. Α, συγγνώμη. Ο κύριος Αποστόλη μου είπε κάτι για τη διεπαγγελματική της φέτας. Τώρα δεν τα λέτε στα αλήθεια αυτά. Δηλαδή, είστε 5 χρόνια στην κυβέρνηση.
Δεν έχετε καταφέρει να την κάνετε. Είμαστε 7 μήνες στην κυβέρνηση. Αλλάζουμε και καταργούμε, γιατί λέτε συνεχίζουμε. Τι συνεχίζουμε? Δεν έχω κάνει τίποτα άλλο. Καταργήσεις νομοθεσία σας κάνω. Πώς συνεχίζουμε? Καταργώ την νομοθεσία σας που δεν επέτρεπε να προχωρήσουν τα ζητήματα αυτά. Και εν συνεχεία μου λέτε και με εγκαλείτε, γιατί λέει κάναμε τη διαπαγγελματική της βέτας. Εσείς δεν θέλατε να την κάνετε. Και βρίσκεστε και σε αντιστοιχεία με τις ανακοινώσεις του κομματός σας, οι οποίες επί του θέματος αυτού ορθώς ήσαν επενετικές. Άλλοι που βρίσκονται σε αντιστοιχεία. Να τα λύσουμε, παιδιά. Σιγά σιγά να έρχεται εδώ, σας έχει προβληματίσει η αγροτική πολιτική. Λοιπόν, να ερχόμαστε με θέση ενοποιημένοι. Δεν μπορεί τη μία να βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και να λέει μπράβο, σωστά, καλώς προχωράει η επαγγελματική της βέτας, και να έρχεται ο κύριος Αποστόλου εδώ και να μου λέει γιατί την έκανε στην επαγγελματική, δεν είναι ωραία. Ένα από τα δύο. Έρχομαι τώρα στα ζητήματα τα μεγάλα, που είναι το μέλλον και που είναι η στρατηγική. Α, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Η επόμενη, το λέω κυρίως γιατί ακούστηκε κάτι, η επόμενη κοινή αγροτική πολιτική θα έχει ως ένα από τα βασικά της εργαλεία στα πλαίσια της πράσινης συμφωνίας το θέμα των βιολογικών προϊόντων. Επομένως, όχι μόνο δεν υπάρχει σκέψη περί μειώσεως, αντιθέτως, θα είναι ενισχυμένες πολιτικές στα θέματα των βιολογικών. Έρχομαι στα θέματα της ΚΑΠ, το οποίο και στα στρατηγικά ζητήματα ευρύτερα. Λοιπόν, κοινή αγροτική πολιτική. Επειδή άκουσα ότι δεν ασχολούμαστε, δεν κάνουμε, δεν παρακολουθούμε κτλ. Έχω συνυπογράψει με ομολόγους μου μέσα αυτό το χρονικό διάστημα των 7 μηνών πάνω από 5 ή 6 δηλώσεις μαζί με μέλη, κράτη-μέλη, μπορώ να σας τις αναφέρω αν θέλετε αναλυτικά, για το πώς πρέπει να πορευτούμε στο θέμα της ΚΑΠ. Είναι ζητήματα τα οποία αφορούν και το θέμα του προϋπολογισμού, είναι ζητήματα που αφορούν και τη σχέση των δύο πυλώνων του προϋπολογισμού της ΚΑΠ, είναι ζητήματα τα οποία αφορούν και το θέμα της εξωτερικής σύγκλησης. Άρα λοιπόν, με πολύ χαρά και να σας ενημερώσω, μάλιστα ξέρετε αυτή η συζήτηση, επειδή άκουσα τα ζητήματα της στρατηγικής, νομίζω ότι θα ζητήσω να συγκληθεί η σχετική επιτροπή στο Κοινοβούλιο, προκειμένου να κάνουμε μια συζήτηση πάνω στην ΚΑΠ και τη στρατηγική του Υπουργείου. Και τα δύο. Για να το τελειώσουμε, για να μην έχετε απορίες για το ποια είναι η στρατηγική του Υπουργείου. Δεν έχετε, αλλά για να μην το λέτε τόσο έντονα, να σου το πω, ότι δεν έχει στρατηγική, δεν κάνει, δεν ράνει. Λοιπόν, τώρα έρχομαι στο θέμα της ΚΑΠ. Τι είναι αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας στο θέμα της κοινωνικής αγροτικής πολιτικής? Τα εξής. Ποια είναι η θέση της Ελλάδος? Η θέση της Ελλάδος είναι καμία μείωση στα κονδύλια της ΚΑΠ. Και ποια είναι η επόμενη θέση της Ελλάδος? Να μην υπάρξει εξωτερική σύγκληση. Αυτά είναι σε δύο βασικούς κορμούς και σε δύο βασικές θέσεις. Επιτρέψτε μόνο να σας πω ποιο είναι και το πολιτικό περιβάλλον ευρύτερα, το ευρωπαϊκό περιβάλλον. Πράγματι, η θέση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης στο Συμβούλιο Υπουργών, η θέση είναι στη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών περί μη μειώσεως της κοινής των χρημάτων και του προϋπολογισμού για την ΚΑΠ. Όμως, πού θα αποφασιστεί αυτό? Αυτό αποφασίζεται στη Σύνοδο Κορυφής. Δηλαδή, τα ζητήματα του προϋπολογισμού έχουν άμεση σχέση με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και επομένως είναι τμήμα της συζήτησης που έχει ήδη ξεκινήσει ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Μίσελ. Άρα λοιπόν, αυτό έχει τις εξής παραμέτρους. Τι λέει κανείς για την ΚΑΠ? Ποια είναι η θέση του? Την είπαμε τη θέση μας. Να μην μειωθεί. Τι λέει για τις πολιτικές συνοχής? Ποια είναι η θέση του? Να ανέβουν, να κατέβουν, να μείνει σταθερή. Και τρίτο, το άκουσα εδώ με διατυπωμένο διαφορετικό τρόπο με το δικό της λεξιλόγιο από την κυρία Μανολά. Οι λεγόμενες νέες πολιτικές. Τι είναι οι νέες πολιτικές? Πράγματι, είναι χρήματα τα οποία έχουν να κάνουν. Παραδείγματος χάρη, το Just Transition Fund, το οποίο ενδιαφέρει, το Ταμείο της Δίκαιης Μετάβασης, το οποίο ενδιαφέρει, γιατί στην πραγματικότητα είναι το Ταμείο για την Απολιγνητοποίηση και την Απορρόφηση των Επιπτώσεων. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα ποσά. Είμαστε από τις βασικές χώρες που έχουν δεσμευτεί σε μια κατεύθυνση απολιγνητοποίησης στο επόμενο διάστημα. Άρα λοιπόν μας ενδιαφέρουν αυτά τα ποσά. Ποσά για τη μετανάστευση. Νέα πολιτική. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα ποσά? Προφανώς μας ενδιαφέρουν. Ποσά για την ενίσχυση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα ποσά? Είμαστε εξωτερικό σύνορο. Αυτά είναι νέα χρήματα. Νέα ποσά τα οποία μπαίνουν. Και επισημάνθηκε από τον κύριο Σκανδαλίδη, νομίζω ορθώς, ότι τι έχουμε? Έχουμε αφαίρεση της εισφοράς που είχε το Ηνωμένο Βασίλειο στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό.
Άρα λοιπόν, προσέξτε τώρα πώς γίνεται η εξίσωση. Σταθερά εδώ, τουλάχιστον σταθερά, αν δεν πρέπει να αυξηθεί η πολιτική της ΚΑΠ, θα σας πω γιατί υπάρχει μια σκέψη και μια συζήτηση για το θέμα των τελικών, του τελικού προϋπολογισμού της ΚΑΠ. Δεύτερο, να αποφασίσει κανείς τι θα κάνει με τις πολιτικές ενοχής. Νέα χρήματα για τις νέες πολιτικές. Αφαιρούνται τα ποσά του Ηνωμένου Βασιλείου. Ποια είναι η λύση? Μία. Η αύξηση της φοράς των κρατών μελών. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Τα μέλη πρέπει να βάλουν περισσότερα λεφτά, αυτό που λέτε εσείς ίδια κεφάλαια, περισσότερα λεφτά στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό προφανώς κυρίως θίγει, πρωτίστως και κυρίως θίγει και αφορά τα εισφέροντα μέλη. Αυτούς που είναι καθαροί συνεισφορείς στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Οι υπόλοιποι, όπως αντιλαμβάνεστε, μπορούμε να το λέμε αυτό, αλλά το λέμε πιο εύκολα από ότι το λένε αυτοί που όντως τελικώς θα χρειαστεί να πληρώσουν. Αυτή είναι η μεγάλη συζήτηση στο εσωτερικό της Ένωσης. Αυτή είναι η δύσκολη ισορροπία που πρέπει να βρούμε. Αυτή είναι η κεντρική συζήτηση στην οποία συμμετέχουμε. Η Ελλάδα, επειδή σας άκουσα να λέτε ποια είναι η στρατηγική. Η στρατηγική είναι σαφής. Προφανώς έχουμε καθαρή θέση για ό,τι θέλουμε και προσπαθούμε και να διαμορφώσουμε συμφωνίες με άλλες χώρες που έχουν αντίστοιχες θέσεις με εμάς. Αυτό είναι που γίνεται, εξού και η σειρά των υπογραφών, επικοινών δηλώσεων και προτάσεων προς το Συμβούλιο Υπουργών. Αυτό γίνεται τώρα. Και αυτή είναι και η μεγάλη διαπραγμάτευση και το μεγάλο βάρος της διαπραγμάτευσης που σηκώνει ο Πρωθυπουργός στους ώμους του. Αυτό είναι που ετοιμάζει, αυτό είναι για το οποίο δουλεύει και αυτό είναι για το οποίο προσπαθούμε. Ειδικά στα πλαίσια της ΚΑΠ υπάρχουν δεύτερες, εσωτερικότερες συζητήσεις. Όποιος και να είναι ο προϋπολογισμός, υπάρχουν προσεγγίσεις που λένε ότι αν υπάρξει μείωση, η μείωση πρέπει να γίνει από τις βασικές ενισχύσεις. Υπάρχουν προσεγγίσεις που λένε ότι οι μειώσεις πρέπει να γίνουν από τον πυλώνα 2, που είναι ο επενδυτικός πυλώνας. Υπάρχουν τοποθετήσεις που μιλούν για ευελιξία, δηλαδή για μεταφορά ποσών, ανάλογα με την απορροφητικότητα. Κράτη τα οποία, ας το πω, δίνουν μεγαλύτερη σημασία στο αναπτυξιακό επενδυτικό κομμάτι, προφανώς θα προτιμούσαν να έχουν μείωση των ενισχύσεων, των βασικών ενισχύσεων, και να έχουν περισσότερα λεφτά στο αναπτυξιακό κομμάτι. Κράτη αντίθετα τα οποία στηρίζουν τη στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών τους, κυρίως στις ενισχύσεις, δεν το βλέπουν αυτό με καλό μάτι. Άρα λοιπόν υπάρχει μια δεύτερη εσωτερική συζήτηση για το πώς θα διαμορφωθεί η σχέση μεταξύ πυλώνα και πυλώνα 2 στην κοινή αγροτική πολιτική. Και φυσικά υπάρχει και το ζήτημα της εξωτερικής σύγκλησης, το οποίο απασχολεί, το οποίο από μόνο του είναι ένα κεφάλαιο, δεν έχω χρόνο να αναπτυχθώ, αλλά να το αναπτύξω. Αλλά επίσης εδώ η θέση της χώρας μας είναι πολύ σαφής. Δεν θέλουμε περαιτέρω εξωτερική σύγκληση. Προσπαθούμε αυτό σε συνδυασμό και σε συνεννόηση με χώρες που έχουν μια ταυτόσιμη θέση με εμάς, όπως είναι κατεξοχήν η Ιταλία. Αυτό είναι το περιβάλλον στο οποίο διεξάγεται η διαπραγμάτευση της ΚΑΠ. Υπάρχει ένας ακόμα παράγοντας ο οποίος κάνει αυτή την συζήτηση πιο τεχνική και πιο στρατηγική και ίσως και πιο περίπλοκη. Αυτός λέγεται πράσινη συμφωνία. Η στρατηγική για την πράσινη συμφωνία πρόκειται, δεν την έχουμε στην ολότητά της και στη λεπτομέρειά της. Έχουμε ορισμένες βασικές κατευθύνσεις τι είναι η πράσινη συμφωνία και πού θέλει να πάει. Αντιλαμβάνεστε ότι εντάσσεται στα πλαίσια μιας συνολικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλει να έχει μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα μέχρι το 2050. Εδώ για τις πολιτικές δυνάμεις, επιτρέψτε μου, υπάρχει μια καθαρή συζήτηση και ένα καθαρό δίλημα. Ναι ή όχι στην πράσινη συμφωνία. Εδώ οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να τοποθετηθούν. Άρα λοιπόν, επειδή η θέση δική μας είναι σαφής, ότι βεβαίως καταρχήν στηρίζουμε την πράσινη συμφωνία, η επιμέρους εξειδίκευση της συγκεκριμένης στρατηγικής θα γίνει μέχρι τον Απρίλιο του 2020 και φυσικά εδώ ανακύπτουν ερωτήματα τα οποία σχετίζονται με την ΚΑΠ. Με δεδομένο ότι η ΚΑΠ έχει ήδη μέσα της περιβαλλοντικά μέτρα, το ερώτημα είναι αν η πράσινη συμφωνία έχει πρόσθετα περιβαλλοντικά μέτρα ή τα περιβαλλοντικά μέτρα που ήδη βρίσκονται ενσωματωμένα στην ΚΑΠ είναι αυτά τα οποία θα καλύψουν ουσιαστικά την συνεισφορά του πρωτογενούς τομέα στην πράσινη συμφωνία. Η στρατηγική της πράσινης συμφωνίας έχει επίσης δύο, κατά τη γνώμη μου, ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Και μας απασχολούν έντονα και βασικά. Το πρώτο ζήτημα λέγεται η ανάγκη να υπάρχουν τρόφιμα τα οποία έχουν αυξημένη επισήμανση. Αυτό για το οποίο σας μίλαγα προηγούμενος.
Άρα πρόγραμμα, τρόφιμα αυξημένης τυποποίησης και αυξημένης πιστοποίησης. Είναι μέσα στην πράσινη στρατηγική. Και το δεύτερο το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό και για το οποίο μιλώ συχνά στο Συμβούλιο Υπουργών, είναι η απάτη στα τρόφιμα. Η απάτη στα τρόφιμα αποκτά διεθνικά χαρακτηριστικά. Υπάρχουν πλέον αυτό το οποίο λέμε εδώ ελληνοποίηση, αυτό το οποίο λέγεται με πιο ουδέτερο διεθνή τρόπο μιμητισμός, γιατί είναι και ιταλοποίηση, είναι και ουγγαροποίηση, είναι και ό,τι άλλο είναι. Αυτό λοιπόν το οποίο λέγεται μιμητισμός, στην πραγματικότητα είναι κάτι το οποίο πλέον αποκτά διεθνικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή τι, στην πραγματικότητα υπάρχουν έμποροι, μεταποιητές, ορισμένες περιπτώσεις βιομηχανίες, οι οποίες συνεργάζονται σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να επιφέρουν το συγκεκριμένο επιθυμητό αποτέλεσμα του μιμητισμού. Και γι' αυτό απαιτείται διεθνή συνεργασία των κρατών, απαιτείται εναρμόνιση των νομοθεσιών, απαιτούνται σύνθετες και πρόσθετες δράσεις στην κατεύθυνση αυτή. Γι' αυτό μιλώ πολύ για το ζήτημα αυτό στο Συμβούλιο Υπουργών. Θεωρώ ότι είναι από τα βασικά ζητήματα που πρέπει να εντάξουμε ως κεντρικό και μεγάλο θέμα μέσα στην Πράσινη Συμφωνία. Η Πράσινη Συμφωνία, ένα τμήμα της, αφορά βεβαίως και την ποιότητα αυτή των προϊόντων. Άρα λοιπόν και την ταυτότητα και την γνώση των καταναλωτών σε σχέση με μία σειρά από ζητήματα, όπως είναι οι καλές περιβαλλοντικές πρακτικές, οι καλές καλλιεργητικές πρακτικές, η ευζοία των ζώων. Αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία θα βρούμε μπροστά μας. Τα ταιριάζω και το κλείνω με αυτό το οποίο, σε δύο λεπτά κύριε Πρόεδρε, με αυτό το οποίο πρέπει να είναι η στρατηγική μας για τον αγροτοδιατροφικό τομέα. Εάν με ρωτάτε, θεωρώ ότι η πράσινη συμφωνία, αλλά και η κοινή αγροτική πολιτική, κατά από ορισμένες προϋποθέσεις, είναι λες και είναι φτιαγμένες για την Ελλάδα. Γιατί το λέω αυτό? Η Ελλάδα δεν έχει τεράστιες ποσότητες παραγωγής. Και επίσης δεν έχει ένα νόημα να προσπαθούμε να ανταγωνιστούμε, ενώ έχει νόημα να προσπαθούμε να μειώσουμε το κόστος παραγωγής. Να ξέρουμε όμως ότι αυτή η προσπάθεια, ας πούμε, συζητάμε πολύ για το αγροτικό πετρέλαιο. Το αγροτικό πετρέλαιο το συζητάμε για τον Πρωθυπουργό. Τον απασχολεί. Είναι 170 εκατομμύρια τα οποία πρέπει να βρεθούν και πρέπει να γίνουν μόνιμο μέτρο. Δεν μπορεί να έχουν σχέση με τα υπερπλεονάσματα ή όχι. Πρέπει να ενταχθούν μέσα στη λειτουργία του προϋπολογισμού. Τον απασχολεί, απασχολεί το οικονομικό αποτελείο, είναι κάτι το οποίο σκεφτόμαστε. Δεν έχει αποτελέσει. Δεν έχει αποτελέσει προεκλογική μας δέσμευση. Δεν βρίσκεται στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Αλλά ανεξαρτήτως τούτου, είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει στα πλαίσια της γενικής αντιλήψεως που έχουμε γι' αυτό. Όμως, επιτρέψτε μου, τα 170 εκατομμύρια, όπως σας λέω, θα βγουν, ας το πω, από το κόστος παραγωγής. Όπως βγαίνουν σήμερα ποσά, από τη φορολογία αφαιρούνται, από τη φορολογία, από τον ένφια αφαιρούνται. Η μεγάλη μας συζήτηση ποια είναι? Η μεγάλη μας συζήτηση είναι πώς θα δώσουμε προστιθέμενη αξία σε μια συγκεκριμένη ποσότητα προϊόντων που έχουμε. Να αυξήσουμε βεβαίως την παραγωγικότητα στο χωράφι, αλλά επίσης τα προϊόντα μας είναι συγκεκριμένα. Άρα, πώς θα δώσουμε αυτή την προστιθέμενη αξία? Θα δώσουμε αυτή την προστιθέμενη αξία αν ανταποκριθούμε στο αίτημα συγκεκριμένων καταναλωτών, που όλο και περισσότεροι τέτοιοι υπάρχουν στην Ευρώπη, στην Βόρεια Αμερική, στον Καναδά, εγώ θα σας πω σιγά σιγά και σε άλλα μέρη του κόσμου. Μόνο ένα παράδειγμα λέω, 400 εκατομμύρια σήμερα Κινέζοι έχουν 20.000 ευρώ μέσο εισόδημα. Άρα λοιπόν, αυτό το εισόδημα φτιάχνει μια καινούργια μεσαία τάξη στην Κίνα. 400 εκατομμύρια είναι μια ήπειρος, η οποία θέλει να φάει διαφορετικά, θέλει να ντυθεί διαφορετικά, θέλει να ταξιδέψει διαφορετικά από ό,τι έκανε μέχρι τώρα. Αυτές λοιπόν σιγά σιγά οι αγορές αρχίζουν και διαμορφώνουν άλλες απαιτήσεις. Θέλουν να ξέρουν τι τρώνε. Θέλουν να ξέρουν τον τρόπο με τον οποίο έχει παρασκευαστεί αυτό που τρώνε. Θέλουν να μπορούν να ιχνηλατήσουν το προϊόν μέχρι το βασικό συστατικό κατασκευής του. Πρέπει να ξέρουν ότι έχουν ακολουθηθεί καλές περιβαλλοντικές πρακτικές κατά τον τρόπο με τον οποίο παρασκευάστηκε αυτό το προϊόν. Και το ρωτάνε πού και πώς. Θέλουν να ξέρουν ότι η παραγωγή των κτηνοτροφικών προϊόντων έγινε με σεβασμό στην ευζοία των ζώων. Αυτά λοιπόν δημιουργούν αυξημένη ανάγκη πιστοποίησης αυτών των προϊόντων. Αυτή η υψηλή ποιότητα, η οποία προφανώς έχει πρόσθετες απαιτήσεις, αλλά φτιάχνει ποιοτικά προϊόντα με αυξημένη προστιθέμενη αξία και υψηλή πιστοποίηση και προφανώς ακριβότερη τιμή.
Αυτό είναι που στην πραγματικότητα πρέπει να γίνει. Για να γίνει αυτό, χρειάζονται επενδύσεις στο χωράφι. Η πολιτική της πράσινης συμφωνίας, from farm to farm, από τη φάρμα, από το χωράφι, στο πυρούνι, αυτή η πολιτική είναι που στην πραγματικότητα συνδέει αυτούς τους κύκλους. Και τι λέει? Λέει ότι θα χρηματοδοτήσω στην πραγματικότητα επενδύσεις στην ψηφιακή τεχνολογία, στην αγροτεχνολογία, προκειμένου να βελτιωθεί η παραγωγικότητα, προκειμένου να υπάρχει μικρότερη χρήση προϊόντων φυτοπροστασίας, προκειμένου να υπάρχει μικρότερη χρήση λιπασμάτων και πιο στοχευμένη, και αποτελεσματικότερη και πιο στοχευμένη και πιο περιορισμένη χρήση του νερού. Αυτό λοιπόν, ως μια συνολική πολιτική, είναι στην πραγματικότητα η στρατηγική της ελληνικής γεωργίας για την επόμενη δεκαετία. Αυτός είναι ο δρόμος και αυτά είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία, κακά τα ψέγματα, στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής που θα έχουμε στα χέρια μας για να το υλοποιήσουμε. Είναι μια πρόκληση για την ελληνική πρωτογενή παραγωγή, για την ελληνική γεωργία, για την ελληνική κτηνοτροφία, για την ελληνική αλεία, αλλά ταυτόχρονα είναι και το μέλλον και είναι ακριβώς κατασκευασμένη για τις δικές μας προδιαγραφές και τις δικές μας παραγωγικές δυνατότητες. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Με τον κύριο Βορύδη Ησυχία, με τον κύριο Βουκόρο Φασαρία. Το ζήσα κι αυτό. Είναι αρκετό ένα λεπτό. Δεν κατάλαβα, κύριε Αποστόλου, τι ισχυρίζεστε. Ότι δεν το είπε αυτό ο κύριος Τσίπρας? Είναι απλό το ερώτημα. Εάν δεν το... Και του λέω ψέματα που λέω ότι το είπε. Διότι εγώ, όπως ξέρετε, στη συγκεκριμένη ενημέρωση σας λέω και την πηγή της γνώσεώς μου. Μάρτης, λέει, ο οποίος δεν είναι αυτόπτης και δεν είναι αυτοίκος, ήμουν εδώ. Δεν ήμουν στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα. Οφείλει να κατονομάζει την πηγή της γνώσεώς του. Σας λέω, λοιπόν, είναι δημοσιογράφος από τους Μολάους, ο οποίος μου στέλνει τώρα το ηχητικό. Εγώ σας ρωτώ, λοιπόν, το είπε ή δεν το είπε αυτό ο κύριος Τσίπρας? Ο κύριος Τσίπρας, εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι είπε εν γνώση του ψέματα. Ισχυρίζομαι ότι κάποιος τον ενημέρωσε εσφαλμένα, προφανώς κάποιος που χειρίζεται τα αγροτικά ζητήματα στον ΣΥΡΙΖΑ. Και εκείνος δεν είδε αυτά που έπρεπε να δει όταν του λένε αυτά να πει και το είπε πρόχειρα και χωρίς να ελέγξει αυτά που του είπαν οι συνεργάτες. Σας είπα λοιπόν, γιατί λέτε τέτοια πράγματα στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να πει, τα οποία τον εκθέτουν? Και μου λέτε ότι εγώ πρέπει να ανακαλέσω και όχι εκείνος. Εκείνος είπε αυτό το οποίο είναι ανακριβές. Άρα λοιπόν, και το είπε, επιτρέψτε μου, γιατί υπάρχει ένα πολιτικό διακύβευμα, παίζοντας με την αγωνία των ελαιοπαραγωγών. Άρα λοιπόν, έκανε πολύ κακά με το να ισχυρίζεται ότι η κυβέρνησή σας είχε εξασφαλίσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια. Δεν το ξέρω το 100 που λέει ο κύριος Κέλλας. Δεν το ξέρω, το λέει ο κύριος Κέλλας. Εγώ δεν το ξέρω, δεν το λέω. Ο κύριος Κέλλας το λέει. Πού πήγα τα 100 εκατομμύρια. Έτσι. Άρα λοιπόν, εδώ ο κύριος Τσίπρας λέει κάτι το οποίο είναι προφανώς αναλυθές και λέει, το ξέρετε εσείς ότι είναι αναλυθές. Εσείς το ξέρετε, γιατί το έχετε χειριστεί. Διότι αλλιώς έχετε μια εύκολη απάντηση να μου δώσετε και σταματώ για να μου τη δώσετε. Μάλιστα, δεν βρήκα 100, αλλά βρήκα 10 και είναι εκεί. Μπορείτε να μου το πείτε αυτό? Είναι εύκολο αυτό. Ναι, μπορώ να σας το πω, κύριε Βορύδη, δεν ξέρετε τι σας γίνεται, εκεί είναι τα 10 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν, επειδή δεν μπορείτε να μου το πείτε αυτό, γιατί ξέρετε, και γιατί ξέρω κι εγώ, γιατί ξέρουμε όλοι, λέω ότι δεν υπάρχει ανάγκη να λέει τέτοια πράγματα ο κύριος Τσίπρας. Το δεύτερο. Εγώ δεν είπα ότι δεν προσπαθήσατε να φτιάξετε τη διεπαγγελματική. Είπα ότι προσπαθήσατε πάρα πολύ. Και είπα ότι αποτύχατε. Αυτό είπα. Και προσπαθήσατε και αποτύχατε. Και προσπαθήσατε 4,5 χρόνια και αποτύχατε 4,5 χρόνια. Και προσπάθησα 6 μήνες και επέτυχα σε 6 μήνες. Αυτό είπα. Είναι κάτι απλό. Και μου λέτε τώρα. Ναι. Αλλά επειδή μείωσες τον αριθμό, αυτό μου λέτε, κατήργησα την απόφασή σας, την εκδοθήσα
στην εκπνοή. Για να καταλάβετε πόσο σας απασχολούσε το θέμα των διαπαγγελματικών, 4,5 χρόνια κάνατε να βγάλετε υπουργική απόφαση και την ευγάλατε 10 μέρες πρώτων εκλογών. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κουστούλη, ο κύριος Αραχοβίτης, όχι εμείς, ο κύριος Αραχοβίτης. Λοιπόν, αλλά και εμείς, επειδή μου θέτετε το ερώτημα γιατί κάνατε εσείς, σας λέω λοιπόν ότι και εμείς πάντως απόφαση δεν βγάλατε. Τον αφήσατε για τον επόμενο. Καταλήξατε σε ένα ποσοστό το οποίο στην πραγματικότητα δεν επέτρεπε τη σύσταση διεπαγγελματικής, έκανα μία διαφορετική επιλογή και φτιάχτηκε η διεπαγγελματική. Και θα σας κάνω και μία πρόβλεψη επ' αυτού. Επειδή υπάρχει ρύθμιση ότι εντός πενταετίας πρέπει να αυξήσουν όλοι τα ποσοστά τους και παρεπιπτόντως, ακούστε κάτι, η διεπαγγελματική της φέτας με την μορφή της εκπροσωπήσεως που θα λάβει τώρα, η συμμετοχή των παραγωγών θα ξεπερνά το 40%. Όχι το 15% που έχω βάλει, το 40% θα ξεπερνά. Θα ξεπερνά και το 35% που είχατε βάλει εσείς. Μόνο που έπρεπε να γίνει έτσι, κύριε Απόστολο. Ξέρετε γιατί? Για να κάτσουν όλοι να μαζευτούν, να συζητήσουν και να ξέρουν ότι η διαδικασία θα προχωρήσει. Γιατί υπήρξε μια πολιτική βούληση που το επέτρεψε να γίνει αυτό. Και με αυτό ολοκληρώστηκε. Άρα λοιπόν, εγώ ξαναλέω, και στο θέμα της ΚΑΠ για να κλείσουμε. Όχι, όχι, όχι. Να όχι. Κοιτάξουμε, θα πρέπει μετά να πάλι κοιτάξουμε, να κοιτάξουμε, κύριε Αποστόλου, τα μεγάλα. Ποια είναι τα μεγάλα στο θέμα της ΚΑΠ? Ερώτηση του Κινάλ. Ποια είναι τα θέματα, ποια είναι τα μεγάλα στο θέμα της ΚΑΠ? Θέματα στα οποία συμφωνούμε. Γιατί και εσείς συμφωνείτε, εξ όσων αντιλαμβάνομαι, ότι δεν πρέπει να μειωθεί ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ. Και εγώ συμφωνώ ότι δεν πρέπει να μειωθεί ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ. Και εσείς συμφωνείτε ότι δεν πρέπει να γίνει περαιτέρω εξωτερική σύγκληση. Και εγώ συμφωνώ ότι δεν πρέπει να γίνει περαιτέρω εξωτερική σύγκληση. Εάν όμως μου λέτε για το τι δραστηριότητες και ποιες δράσεις έχουμε αναλάβει αυτό το διάστημα στην κατεύθυνση αυτή, ξαναλέω. Δεκέμβριο του 19, κοινό non-paper με Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Δάνειο, Κύπρο, αναφορικά με την εξωτερική σύγκληση που τάσσεται υπέρ της διακοπής κάθε περαιτέρω σύγκλησης. 27/9/19, non-paper, επίσης συγκυδεμονευόμενο, το οποίο υποστηρίζω το ύψος δαπανών πρέπει να αυξηθεί στο 1,3 αντί το 1,11 που έχει προτείνει η Επιτροπή. 14/10/19, κοινή δήλωση των Υπουργών Γεωργίας, Αυστρίας, Βουλγαρίας, Κύπρου, Τσεχίας, Εστονίας, Γαλλίας, Ουγγαρίας, Ελλάδας, Ιρλανδίας, Λετωνίας, Λουξεμβούργου, Πολωνίας, Πορτογαλίας, Ρουμανίας, Σλοβακίας, με την οποία οι Υπουργοί ζητούν ο προϋπολογισμός για την ΚΑΠ να διατηρηθεί στο σημερινό επίπεδο. 18 Ιουνίου του 2018, το πρώτο συμβούλιο στο οποίο πήγα, δήλωση που ξεκίνησε στις 31 Μαΐου επί ημερών σας και την οποία συνέχισα εγώ, με την οποία η Ισπανία, η Φιλανδία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία φέρουν θέση για την αύξηση του προϋπολογισμού. Άρα τι ακριβώς περισσότερο θέλετε από αυτά τα συγκεκριμένα που είναι η θέση της Ελλάδος σε κάθε συμβόλαιο υπουργών? Είναι η Ελλάδα παρούσα και μάχεται με ό,τι μάχη μπορεί να δώσει. Αλλά αν έχετε καλύτερες ιδέες ως προς αυτό, επειδή ακριβώς στρατηγικά συμφωνούμε, με πολύ χαρά να τις συζητήσουμε μία άλλη φορά.